Το τέταρτο αντάμωμα Μπογιάλη και οτών Βόρεια Στράξη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Θανάσιο δράμα παρουσία επισήμων και πλήθους κόσμου. Αποφασίσαμε λοιπόν να μαζευτούμε, να μαζέψουμε τους συγγενείς μας από όλα τα χωριά, όλους τους Μπογιαλικιώτες, και σήμερα έχουμε Μπογιαλικιώτες όχι μόνο από τον δικό μας το Δήμο, από τον Άγιο Αθανάσιο, αλλά από τους προσκυνητές, την Ξυλαγανή, το Βιοχώρι, το Σκεπαστό, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Βρισκόμαστε εδώ και ουσιαστικά διατρανώνουμε την ύπαρξή μας, την πίστη μας, την ταυτότητά μας, τις πολύχρωμες τσούκνες μας, τις στολές μας και τα όμορφα τραγούδια μας. Αυτά τα ανταμώματα τα χρειάζεται η Ελλάδα την κατάλληλη χρονική στιγμή, και να ξέρετε κάτι το οποίο το λέω κατ' επανάληψη. Να ξέρετε ότι ο Έλληνας χωρίς γέφυρες μπορεί, χωρίς πεζοδρόμια μπορεί και χωρίς άσφαλτο μπορεί, αλλά χωρίς πολιτισμό, χορό και παράδοση δεν μπορεί. Αυτά κρατάνε το ηθικό μας. Βλέπετε το ότι έχουμε ένα έντονο καλοκαίρι και πόσο μάλλον εδώ στη Δράμα με τα ανταμώματα, γιατί να ξέρετε ότι η Δράμα, γιατί είμαι στον πολιτιστικό τομέα, έχουμε τους περισσότερους πολιτιστικούς συλλόγους, προσφέρουν τέτοιο κοινωνικό έργο που δεν το προσφέρει ούτε η αυτοδιοίκηση, αλλά ούτε και η ίδια η πολιτεία. Θέλω να συγχαρώ ξανά τον πολιτιστικό σύλλογο Αγία Αθανασίου για αυτό το αντάμωμα των Θρακών, και φυσικά και σαν περιφέρεια ενισχύσαμε και ενισχύουμε όλες τις μορφές εκδηλώσεων που έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο. Τερμά συγχαρητήρια και σε εσάς που καλύπτετε αυτές τις εκδηλώσεις για να βλέπει ο κόσμος το ότι ο Έλληνας δεν έχασε το ηθικό του. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και θερμά συγχαρητήρια σε όλους στην περιφέρεια, στο Δήμο και στους διοργανωτές. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, κύριο Γιώργο Τσακμάκη, να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, καλωσορίζουμε και εμείς το τέταρτο αντάμωμα Μπογιαλικιωτών. Τα ανταμώματα αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ότι η Θράκη έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και ένα πολύ ζωντανό μέλλον. Επιβεβαιώνουν ότι οι Μπογιαλικιώτσες και οι Μπογιαλικιώτες, οι Θρακιώτσες και οι Θρακιώτες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, σεβόμαστε τις ρίζες μας και μπορούμε να προχωρούμε ενωμένοι προς το μέλλον, σεβόμενοι την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Ποτέ να ράπια κι ας προπεριστέρι από τον τόπο μου.
Σε πλήξει τα μαλλιά σκέφτε.